Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Και κάτι κομπρινό σήμερα και ξέρετε λίγο πολύ διαδικασία. Να πούμε ότι σήμερα εντάξει δεν θα έχουμε κάτι τόσο special. Παρ' όλα αυτά ήρθε το Zbox του Ιουλίου και από ό,τι κατάλαβα ότι είναι Zbox βασικά, γιατί έτσι όπως ήρθε, μόνο που το γράφει εδώ πάνω, Zbox July 2018 Men's Large, γιατί μπλούζα είναι αυτό. Να πούμε ότι εντάξει, όντως είχε έρθει ένα email από την Zavi, από το Customer Service, ότι άργησε να έρθει, άργησε να το στείλουν μάλλον γιατί ένα αντικείμενο άργησε και είπαν να αντικαταστήσουν με άλλα 3 τελικά και ότι θα έχουμε 6 αντικείμενα και ότι είναι τόσο πολλά τα αντικείμενα που θα τα βάλουν σε 2 κουτιά ή κάτι τέτοιο. Απλά θα αργήσουμε λίγο να παραλάβουμε από ό,τι έγραφε στο μήνυμα. Και εδώ όντως παίζει εδώ μέσα ένα 2 κουτιά, γιατί και αυτό όπως το βλέπετε είναι παραφουσκωμένο εδώ πέρα. Βλέπετε πόσο φουσκωμένο είναι αυτό και από πάνω και από κάτω το ίδιο. Θα δούμε όμως. Εντάξει, θα δούμε, γιατί και από τις δύο μεριές είναι πάρα πολύ φουσκωμένο. Λογικά δεν ήθελα να το πατήσουν κιόλας για να μην παριθούν τα κουτιά μέσα, αν είναι όντως 2 κουτιά. Και επειδή τον προηγούμενο μήνα δεν είχε περιοδικό και ούτε είδα στην Ζάβη κάπου τουλάχιστον τότε τι θα είναι τον επόμενο μήνα, θα δούμε τώρα τι θεματολογία θα έχει. Γιατί τον προηγούμενο μήνα δεν είχε περιοδικό. Συνήθως βλέπαμε εκεί στο τέλος του περιοδικού τη θεματολογία του επόμενου μήνα. Να πούμε ότι η Zbox είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που έχετε στην Ελλάδα μόλις με 25 ευρώ. Εντάξει, στην Zavi την ιστοσελίδα κάνεις, εκεί στο e-shop της Zavi ας πούμε, κάνεις το subscription στο Zbox. Να πούμε ότι ανοίξει τον ίδιο όμιλο όπως έχουμε ξαναπεί με το My Geek Box, το Pop in a Box και έχουν και άλλα μέσα αυτή, κάτι iWood και κάτι τέτοια. Αυτά ναι, και έχει όντως 2 κουτιά μέσα, ένα πιο μικρό και ένα πιο μεγάλο, θα δούμε όμως τώρα γιατί. Αυτά ελπίζω να μην χρειάζονται κόψιμο, ναι, ήδη εδώ έχει κάτι, αυτά δεν χρειάζονται κόψιμο. Οπότε ας βάλουμε και το μικρό και το μεγάλο για να διώξουμε το μεγάλο κουτί που δεν μας χρειάζεται. Δεν νομίζω να είχαμε και κάτι μέσα. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο και ένα μικρό Zbox σε ωραία κουτάκια και το μικρό γλυκούλι. Να ανοίξουμε πρώτα το μικρό. Γιατί όχι, εδώ δεν γράφει το ασφάλι. Εντάξει, αυτό είναι σχετικά ελαφρύ και μικρό. Γλυκούτσικο έτσι. Και μήπως σιγά σιγά αρχίζουμε να τα ανοίγουμε στα κρυφά, να μην βλέπω τι θα βγάζω. Δηλαδή κάπως ξέρω εγώ μπορώ να τα ανοίγουμε ανάποδα και απλά να πιάνω αντικείμενα από μέσα. Τώρα πιάνω κάτι μεγαλούτσικο, τώρα νομίζω πιάσα το νόμισμα. Όχι, δεν είναι το νόμισμα, είναι ένα αντικείμενο που έχουμε ξαναδεί παρόμοιο στο My Geek Box. Α, αυτό βασικά όμως ανάβει, εντάξει δεν είναι ακριβώς το ίδιο, ναι. Αυτό είναι πιο ολοκληρωμένο, ανάβει κιόλας. Ένα μπρελόκ του Iron Man με το κράνος του Iron Man. Να πούμε ότι αυτό είναι της Παλαντών, το Iron Man θυμάμαι καλά ήταν της Pyramid. Και η Παλαντών αγαπημένη εταιρεία και εδώ η Παλαντών έβαλε αυτή τη μαγιά. Βλέπετε. Τι ωραία που ανάβει έτσι, περίμενα και τ' άλλο να ανάβει, αλλά τελικά δεν ανάβει. Τ' άλλο εντάξει, ανάβει αυτό. Πολύ ίδιο αντικείμενο όμως, δηλαδή για κάποιον που παίρνει και το My Geek Box και το Zbox, βάλανε ακριβώς το ίδιο αντικείμενο σχεδόν βασικά. Αυτό έχει λίγο μικρές διαφορές. Πρέπει να είναι κομμένη αυτή, ενώ η μάσκα πίσω στο άλλο πρέπει να ολοκληρώνεται. Και απλά εδώ ανάβει, έχει το φακό, ξέρω, πατάς και ανάβουν τα μάτια του. Ωραία, μπλοκάκι, άρμα, αγαπημένη θεματολογία. Να πιάσουμε τώρα το λίγο πιο μεγάλο που είπα. Τελικά δεν ήταν το νόμισμα αυτό. Το νόμισμα ίσως και να είναι στο άλλο κουτί. Α, Futurama. Loot Crate Exclusive μας βάζει Futurama. Και εντάξει, αυτό είναι από το QMX Quantum Mechanics Mini Master Vehicles. Εδώ έχουμε μια σειρά να αυτή το Quantum Mechanics, η ίδια εταιρεία που βγάζει τα Q-Fig. Απλά εδώ μας λέει Loot Crate Exclusive. Εντάξει, το πήραν σε συνεργασία με το Loot Crate και το Zbox λίγο πιο μετά λογικά. Brand Express ή Futurama. Εντάξει, δεν έχω δει, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το Futurama. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Αλλά φαίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι μικρό ρεπλικάκι. Ξέρω εγώ μια μινιατούρα αφού του διαστημόπλου ό,τι ήταν. Και το κουτάκι του πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, Planet Express και τα σχετικά. Ωραίο, ωραίο, πάμε να τα ανοίξουμε και λίγο. Εντάξει, αφού είναι Quantum Mechanics θα έχει σίγουρα ωραία δουλειά. Όπως δηλαδή στα Q-Fig και σε άλλες φιγούρες που φτιάχνουν έχουν αρκετή έτσι ωραία δουλειά. Είναι καλή σε τέτοιου είδους collectibles. Λοιπόν, και μέσα ωραίο πακεταρισμένο. Ωραίο, ωραίο. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτά τα κουτιά είναι ότι συνήθως έχουν και ένα αντικείμενο όπως είναι, που είναι πιο πολύ σε steel collectible, ας πούμε, είτε είναι φιγουράκι είτε είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό ωραίο. Και εδώ, απλά εντάξει, εδώ είναι Loot Crate Exclusive, ας πούμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Έχουμε ξαναδεί σε Zbox και από άλλα και από Nerdblock κάτι νομίσματα τότε είχαμε δει, ξέρω εγώ και αυτά. Όχι σαν τα νομίσματα που φτιάχνει τώρα η Zavi. Θέλω να αγοράσω κιόλας μερικά από αυτά. Αυτό είναι έτσι η βάση του. Για να δούμε και το πιο. Α, είναι δεμένο και με ζηλοτέιπ. Είναι δεμένο και με ζηλοτέιπ, αλλά νομίζω μπορούμε να το βγάλουμε χωρίς να κόψουμε το ζηλοτέιπ κάπως έτσι. Λοιπόν,
τι έχουμε εδώ, γυρνάει κάτι. Όχι, έτσι είναι και απλά. Α, με μαγνήτο βάζει κιόλα. Τι λε τώρα, ωραίο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό πρώτα, όπω ήταν. Δεν έχω ιδέα καν τι ήταν αυτό ή ξέρω εγώ που χρησιμεύει. Εντάξει, πλάνε, δεν ξέρω αν το λέει. Λογικά θα ήταν κάτι σαν διαστημικό λεωφορείο ή εκεί για τον πλανήτη να κινούνται, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Ωραία μια τώρα, ωραίο collectible. Και μπορεί αν έχουμε έτσι λίγο χώρο και προς τα κάτω να διακοσμήσει το όνομα μας background, γιατί όχι. Απλά είναι από μια θεματολογία που δεν ξέρω και ιδιαίτερα, δεν έχω ασχοληθεί. Όπως έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσει γενικά αυτό το στυλ έτσι παιδικά σε εισαγωγικά, όπως είναι το Futurama, όπως ήταν οι Simpsons, πιο παλιά, Family Guy, ξέρω εγώ και τέτοια. Και το Rick and Morty τώρα, κάπως έτσι μας γράφει το Planet Express, πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτό σίγουρα κάποιος που ξέρει τι είναι και είδε ασχολείται με το Futurama θα τον αρέσει πάρα πολύ, όπως είναι. Mini Masters, πάρα πολύ ωραία, εντάξει, κάνουμε mechanics, αγαπάμε. Έχουμε κάτι άλλο σε αυτό το κουτί, πρέπει. Πρέπει να έχουμε, τώρα πρέπει όντως να πιάνω το νόμισμα. Ναι ρε φίλε, εντάξει, μόνο που είδατε είναι Jurassic Park. Το Jurassic Park από την 25η επέτειο του Jurassic Park νόμισμα. Πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε χάσει ένα νόμισμα του Jurassic Park που εκεί, εντάξει, ήταν διαφορετικό. Εκεί είχε τον τυρανόσαυρο, είχε τις πόρτες να ανοίγουν. Ναι, θες να μην τον τυρανόσαυρο ή τις πόρτες να ανοίγουν. Πάντως έχουν βγει αρκετά από αυτά. Έχει βγει τώρα, βλέπω και Velociraptors. Πες να έχουν βγει 3-4. Έχει ένα, όπως είναι το Amber, ας πούμε, το κουνούπι μέσα. Έχει ένα που ανοίγουν οι πόρτες. Ένα που ανοίγουν τον τυρανόσαυρο, ένα που είναι ο τυρανόσαυρος μάλλον και ένα νομίζω τώρα αυτό που είναι το βελοσοραπτοράκι. Έχει πρέπει να έχει 4 σχέδια. Αυτά βγαίνουν και σε χρυσά, exclusive του ZBox όπως μας το λέει. Αλλά πάμε να τα ανοίξουμε να το δούμε λίγο καλύτερα το νόμισμά μας. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσουν γενικά τα νομίσματα και όταν είναι έτσι από θεματολογίες που γουστάρω, μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Μου αρέσουν σίγουρα. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολύ ωραία ποιότητα σαν νομίσματα. Όλα τα νομίσματά σου είναι πάρα πολύ ωραία κομμένα. Εδώ το κεφάλι του από το βελοσοραπτοράκι. Τι μας λέει τώρα εδώ πέρα? Α, αυτό που έλεγε ότι είναι ότι είναι θανατηφόρα στους 8 μήνες. Και όταν λέω θανατηφόρα εννοώ θανατηφόρα ξέρω εγώ. Λίθαλ, πάρα πολύ ωραία. Εμείς έχουμε το 3139. Πάρα πολύ όμορφο όμως. Αλλά όπως είναι το κόψιμο έτσι από το κεφάλι το βελοσοραπτοράκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ρεαλιστικό κιόλας. Πάρα πολύ premium νομίσματα. Γαμάτα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά σίγουρα είναι κάπου αντάξει σε μια θήκη κάπου έξω. Και πίσω εντάξει, το σήμα του Jurassic Park και το αυτό που γράφει ξέρω εγώ 25η επέτειο. Πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Ένα νόμισμα που από θεματολογία που αγαπάμε. Τώρα έχουμε κάτι άλλο εδώ μέσα ή όντως τελειώσαμε? Όχι, τελειώσαμε από το μικρό το κουτί που το μικρό κουτί σε πρώτη φάση τα πήγε πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε όμως και το μεγάλο. Βασικά δεν θα δούμε, θα το κάνουμε πάλι έτσι και μου φαίνεται ότι μάλλον έτσι σιγά σιγά αρχίσουμε να ανοίγουμε τα κουτιά. Θα ανοίγουμε τελείως έτσι σε στυλ έκπληξη, να μην τα βλέπω ούτε εγώ όλα μαζί. Θα μένω πιο έκπληκτος κάθε φορά που βγάζω κάτι. Τώρα πιάνω την μπλούζα. Η οποία μπλούζα, μας γράφει εντάξει με γράμματα καθαρά αυτή τη φορά τι είναι. Μιλάμε για Back to the Future και αυτά πρέπει να είναι τα παπούτσια που κλείναν μόνο τους. Αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, βασικά αυτό είναι το hoverboard. Ναι, είναι πάνω στο hoverboard και φοράει σίγουρα τα παπούτσια που κλείνανε μόνο του. Πάρα πολύ ωραία. Και το γράφει πολύ κάρτα αυτή τη φορά το Back to the Future. Δεν ξέρω όμως έχει τα δικαιώματα, ξέρω εγώ, έχει τα γράφει τίποτα πιθανά πάνω. Ναι. Τώρα εμφανίστηκε και το sign. Οπότε μιλάμε για license μπλουζάκι αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Που εντάξει, όχι κάτι σπουδαίο, απλά παίζει απλά να έχει δικαιώματα, ξέρω εγώ, η Ζάβη. Γιατί αν θυμάμαι καλά, είχαν πάρει και ένα exclusive ποπάκι από το Back to the Future. Πάρα πολύ ωραία μπλουζίτσα. Και τα χρώματα έτσι ωραία, πάρα πολύ όμορφη μπλουζίτσα. Μ' αρέσει. Και γράφει έτσι κάρτα τελείως ότι είναι από το Back to the Future. Λοιπόν, εδώ μέσα τι άλλο έχουμε. Πιάνω κάτι ακόμα. Πιάνω και κάτι αρκετά μεγάλο. Καλό αυτό. Πριν δούμε όμως, πριν πάμε να δούμε και είναι το αρκετά μεγάλο. Εδώ Star Wars βλέπω. Αγαπάμε Star Wars, αγαπάμε Darth Vader και αγαπάμε και Leia εννοείται. Ωραία, αυτά πρέπει να είναι δυο τετράδια. Ή ένα μεγάλο στυλ, σαν τετράδια φαίνονται, σαν απλά τετράδια, ναι, πρέπει λογικά. Να ανοίξω όμως αυτά, θέλω λίγο πρώτα, το βγάλω από εδώ να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, και έτσι κυκλοφορούσαν αυτά, 40 σελίδες notebooks, 40 page notebooks, πάρα πολύ ωραία από την Παλαντών. Και είναι όντως, 40 σελίδες το καθένα πρέπει να είναι εννοείται, σαν τετραδιάκια, πάρα πολύ όμορφα. Εδώ ο May the Force be with you γράφει από τη μία, πάρα πολύ ωραία με την Leia μπροστά και από πίσω May the Force be with you. Ωραία τα τραδιάκια, έτσι απλά ξέρω εγώ και το χρώμα τους είναι γκρι μέσα, ναι. Και εδώ και μέσα πάρα πολύ όμορφα.
έτσι με διάφορα συμβολάκια από αυτοκρατορία, από δημοκρατία, από rebellion, ξέρω εγώ, όχι από rebellion βασικά, από τους επαναστάτες, πάρα πολύ ωραία. Και από πίσω, ωραία τραδιάκια, και οι σελίδες είναι γκρι και γράφουν σε κάθε σελίδα έτσι Star Wars. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο τετραδιάκι. Να δούμε και το άλλο, εντάξει, το άλλο γράφει Join the Dark Side. Ωραία, πιο πολύ μ' άρεσε αυτό. Γιατί έχει πάνω και τον μπαμπά όλων, να πούμε, τον μεγάλο Darth Vader. Και πίσω αυτό που γράφει Join the Dark Side, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό το κουτί το αγαπάω πάρα πολύ. Πόσο πάει, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή τη φορά. Και εδώ πίσω έχουμε λίγο πιο πολύ μαύρο, ας πούμε, γιατί μιλάμε και για Dark Side. Πάρα πολύ ωραία. Το conflict φαίνεται ακόμα και σε δύο τετράδια. Η σύγκρουση τη σκοτεινή με τη φωτεινή πλευρά. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ Star Wars. Πάρα πολύ ωραία τετραδιάκια και αυτά τα δύο. Και είναι δύο μαζί, ενώ θεωρούνται λογικά. Θα θεωρήσουμε ένα αντικείμενο γιατί ήταν μαζί συσκευασμένα, ας πούμε. Πάμε να δούμε και παρακάτω τι έχουμε. Τώρα εδώ πάλι πιάνω κάτι μεγάλο. Έτσι, ας το βγάλουμε και βαρύ. Α, θα είναι κανένα καμβάς πάλι στυλ. Α, όχι, είναι λούμινα πάλι. Λογικά. Ναι, ναι, και αυτή τη φορά έχουμε μόνο τη Ray. Εντάξει, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Light up και canvas art, όπως μας το λέει εδώ βασικά αυτή τη φορά. Δελάζει, δεν είναι Luminar. Εντάξει, πάλι Luminar. Και στο μαγικό βγάλαμε Luminar. Ευτυχώς τουλάχιστον είναι το ίδιο. Εκεί ήταν πιο γενικό Last Jedi, ας πούμε, είχε όλο το πλήρωμα. Εδώ έχει μόνο τη Ray, έτσι ένα κοντινό. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι μας λέει, touch activated on off function. Α, καλό αυτό. Καλό ακούγεται. Αλλά ας το ανοίξουμε λίγο να το δούμε. Εδώ για ποια εταιρεία μιλάμε, εδώ μιλάμε για Paladon. Το μαγικό που είχαμε ανοίξει ήταν τη πύραμη πιο καθαρά, ας πούμε, και αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν τότε τη πύραμη. Και αυτό, ενώ εδώ είναι πιο πολύ Paladon. Αυτά, ξέρω εγώ, τα τετράδια. Το Luminar, αποκλειστικό κουτί σε συνεργασία με την Paladon. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά μου αρέσουν αυτά τα Luminar, πλάκα έχουν. Κάποια στιγμή τα βάλουμε κάπου όλα μαζί, και όταν θέλουμε να τα φωτίσουμε πάλι, ίσως όλα μαζί. Αν και αυτό τη Paladon φαίνεται ακόμα πιο ωραίο, να σου πω. Και συσκευασμένο, έτσι μέσα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ωραίο. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο καμπαδάκι, ας πούμε, με την Ray. Πάρα πολύ ωραία. Και πίσω είναι κάπως έτσι, εντάξει, μας έχει και το USB και αυτά. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ πίσω, τι μας λέει, παίζει να παίρνει και μπαταρίες. Λογικά θα παίρνει και μπαταρίες. Εντάξει, εδώ αυτά για να το κρεμάσω τον τοίχο κλασικά. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο. Ένα από τα καλύτερα Zbox που έχουμε ανοίξει μέχρι στιγμής. Αρκετό πράγμα Star Wars, ωραία φιγουρίτσα έτσι που εντάξει δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά έχει την πλάκα της, το νόμισμα πάρα πολύ ωραίο, το μπλοκάκι ωραίο. Έχουμε τώρα κάτι άλλο? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο και δεν έχουμε ούτε περιοδικό, και αυτή τη φορά δεν έχουμε περιοδικό, οπότε ακόμα δεν μπορούμε να μάθουμε τι ακριβώς είναι το θέμα μας. Να είναι διάστημα ή ξέρω εγώ τίποτα, λογικά για διάστημα θα είναι, αν και αυτό εδώ θα δω, για σιγουριά θα δω, γιατί τώρα να είναι πάλι space. Θα δούμε για σιγουριά, θα το ψάξω στο ίντερνετ. Τώρα πλέον αφού ανοίξαμε το κουτί δεν υπάρχει πρόβλημα να πάμε και spoil, να δούμε τι έχει μέσα. Θα ψάξω να δω και στον τίτλο ποια είναι ακριβώς η θεματολογία του για αυτό το μήνα. Και αυτά σιγά σιγά να κάνουμε μια εκτίμηση στα αντικείμενα. Τώρα αυτά εδώ τα οποία δεν τα έχω δει καθόλου, πρώτη φορά το είδα αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι περίπου, δεν τα έχω δει καθόλου γενικά αυτά τα mini masters. Αλλά κάνα δεκάρικο, το λιγότερο αν σκεφτούμε ότι και τα Q-Fig είναι κάπου στα 15-20 ευρώ, αυτό να το πεις κάνα δεκάρικο. Ίσως και λίγο παραπάνω γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι έχει και το μαγνητάκι του και αυτά. Τα δύο τετραδιάκια, από τα οποία είναι δύο απλά τετράδια από την Paladon, μεν και license εννοείται Star Wars. Αυτά τα δύο μαζί, ξέρω εγώ, δεν νομίζω, δηλαδή ούτε 5 ευρώ το πακετάκι να έχει αυτό. Έχει το πολύ κανατάριο αυτό το παρετάκι, 3-4 ευρώ εκεί αυτό το πακετάκι, όχι παραπάνω. Το μπλοκάκι αυτό, ξέρω εγώ, ανάβει κιόλας πλαστικό και αυτό από τις Paladon, κάνα 6-7 ευρώ. Περίπου εκεί μπορείς να βρεις τέτοια μπλοκάκια, πάντα μιλάμε για τη Μέση Ελλάδα, στο περίπου εννοείται πάντα. Τα νομισματάκια που θέλω να πάρω και όσο από ό,τι τα έχω δει στη Ζάβη, τα έχει κάποιους 12 λίρες το ένα. Τα έχει λίγο τσιμπημένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα. Και το Luminar, το οποίο εντάξει, αυτό πρέπει να είναι και το πιο ακριβό αντικείμενο του κουτιού, αυτό κάπου στο 20. Δηλαδή ένα κουτί που είναι αρκετά καλό και ξεπερνάει κατά πολύ τα 25 ευρώ που δώσαμε για να το φέρουμε, που δίνουμε μάλλον κάθε μήνα. Αυτό κάνει 20, 15 με 20, περίπου εκεί θα είναι και ένα τέτοιο Luminar. Και η μπλούζα, η οποία μπλούζα είναι και λάθη αυτή τη φορά, πάνε και εντάξει, όχι τώρα τίποτα σπουδαίο. Και οι στάμπε του δεν είναι και οι καλύτερε στάμπε. Κάνα 15, 2 πάνω, 2 κάτω, περίπου και γιατί όπω είπα, εντάξει, και οι στάμπε του δεν είναι και οι καλύτερε. Και η ποιότητά του γενικά είναι λίγο πιο πολύ προσφανελάκι πάει.
Αλλά εντάξει, είναι μια ωραία που ζήτησε και αυτή η license από το Back to the Future και τα σχετικά. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, είδε και στο βίντεο. Γράψτε κάτω στα σχόλια που σας φάνηκε το κουτί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα πολύ γεμάτο κουτί. Και βασικά, δύο κουτιά για αυτόν τον μήνα που είναι σε ένα, ας πούμε. Μας ήρθε σε δύο, ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο κουτί. Εντάξει, λόγω και αυτό εδώ, ας πούμε. Βασικά και στο μεγάλο κουτί όλα αυτά μα τα βάζαμε δεν θα χωρούσαν σίγουρα, γιατί και αυτό έπια ένα αλφα χώρο, ας πούμε. Αυτά, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.